Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της F1 2018. Καλώς ήρθατε στην ολοκένουργια σειρά για τη Φόρμουλα 1 2018, για το πολύ αναμενόμενο παιχνίδι, για το παιχνίδι που περιμένατε και εσείς αλλά και εγώ πάρα πολύ, για να το ξεκινήσουμε στο κανάλι ως καινούργια σειρά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτό το καινούργιο παιχνίδι, ένα καινούργιο κεφάλαιο για το κανάλι, η Φόρμουλα 1 2018. Ξεφεύγουμε λίγο από το FIFA, τα έχω ξαναπεί και στα προηγούμενα βίντεο. Να πω δύο πράγματα. Πρώτα, γιατί πάντοτε υπάρχουν κάποιοι που δεν βλέπουν ποτέ ολόκληρο το βίντεο και κάνουν skip. Πρώτον και κυριότερον για αυτούς που τους αφορά η Φόρμουλα 1 2018, ότι μην κάνετε skip το βίντεο. Μπορεί από τον τίτλο να καταλάβετε ότι θα πρέπει να ψηφίσετε κάτι. Όντως θα πρέπει να ψηφίσετε, γιατί θα διαλέξουμε σήμερα ποια ομάδα θα ακολουθήσουμε στο career mode. Γιατί το πρώτο επεισόδιο αυτό είναι ουσιαστικά το πρώτο επεισόδιο για το career. Αυτή θα είναι η σειρά που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στη Φόρμουλα 1, θα τα πούμε σε λίγο όλα. Οπότε θα υπάρχει poll, δείτε το βίντεο, γιατί δεν θα είναι μέσα οι μεγάλες ομάδες όπως η Mercedes, Ferrari και η Red Bull. Και θα υπάρχει λόγος να τον εξηγήσω αργότερα. Οπότε, επίσης δεν θα έχει gameplay το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί το βίντεο θα σταματήσει ακριβώς στην επιλογή ομάδας, τους ώστε να μπορέσετε εσείς να ψηφίσετε και να προχωρήσουμε στο επόμενο βίντεο. Και δεύτερον και κυριότερον, πριν προχωρήσουμε στη σειρά, αυτό που θέλω από εσάς που δεν θα ασχοληθείτε καθόλου με την F1, ούτως ή άλλως το έχω ξαναπεί ότι αυτή η σειρά γίνεται για τα άτομα που αγαπάνε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, γίνονται για τα άτομα που θέλουν να δώσουν μία ευκαιρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί ήδη, αλλά να τους αρέσει, να δώσουμε και μία ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν περισσότερο το παιχνίδι. Για αυτούς όμως που είναι αρνητικοί, και επειδή υπήρξαν αρκετά άτομα στο κανάλι που ήταν αρνητικοί και θέλουν μόνο FIFA και θέλουν αποκλειστικά να υπάρχει FIFA στο κανάλι, να υπάρχει αποκλειστικά FIFA στο κανάλι, εσείς, αν δεν σας αρέσουν τα βίντεο της Φόρμουλα 1, απλά μην τα παρακολουθείτε. Γιατί το να πατάτε απλά ένα dislike στο συγκεκριμένο βίντεο ή να γράφετε από κάτω πότε θα ανεβάσεις FIFA κτλ. Δεν θέλουμε Φόρμουλα 1, δεν με βοηθάτε καθόλου. Όσοι δεν θέλετε να ασχοληθείτε με τη Φόρμουλα 1, πολύ καλός, είναι δική σας επιλογή, μην ασχοληθείτε καθόλου. Αλλά μην ασχολείστε με τον τρόπο να γράφετε αρνητικά comments και να γράφετε πότε θα ανεβάσεις Φόρμουλα 1 και πότε θα ανεβάσεις FIFA, δεν θέλουμε Φόρμουλα 1 κτλ. Αυτό δεν με βοηθάει καθόλου. Μην ασχολείστε με τη Φόρμουλα 1 αν δεν σας ενδιαφέρει. Αφήστε όλους τους υπόλοιπους εμάς που μας ενδιαφέρει η Φόρμουλα 1 να ασχοληθούμε μαζί της. Το FIFA το έχω ξαναπεί ότι είναι το main κομμάτι του καναλιού, αλλά επειδή θέλω να ξεφύγω κι εγώ ίδιος, θα κάνουμε μία σειρά για τη Φόρμουλα 1. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο για αυτούς. Όποιος θέλει να δώσει μια ευκαιρία στο παιχνίδι, εδώ είμαστε για να δώσει αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά αξίζει και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες που αυτές είναι που το κάνουν πολύ ελκυστικό. Και αφού είπα όλα αυτά που ήθελα να πω για το poll και για αυτούς που θα ασχοληθούν με το παιχνίδι ή που δεν θέλουν να ασχοληθούν με το παιχνίδι, πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το παιχνίδι, με το start, και να δούμε πώς θα ετοιμάσουμε και θα διαμορφώσουμε το δικό μας χαρακτήρα. Εδώ πέρα είναι το License Agreement, το οποίο πρέπει απλά να συμφωνήσουμε, είναι οι όροι χρήσης κτλ. Confirm. Εδώ πέρα είναι μια χαρά του συγκεκριμένου adjustment και εδώ πέρα το ίδιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στη διαδικασία δημιουργίας του οδηγού μας, ο οποίος θα είναι ο οδηγός μας, ο οποίος λέει ότι οι πληροφορίες που θα βάλουμε θα είναι αυτές που θα μας ακολουθήσουν στο career για την F1 2018. Λοιπόν, πάμε στο avatar. Εδώ πέρα ο συγκεκριμένος που γράφει και το όνομά του, Brandon Lee, όπως βλέπετε από πίσω, είναι ο νικητής της eSports σειράς για την F1 2017, για πέρσι δηλαδή. Θα διαλέξω μάλλον αυτό το πρόσωπο, τα έχω δει τα πρόσωπα και νομίζω ότι αυτός είναι λίγο πιο κοντά στα δικά μου standards, οπότε θα πάρουμε το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε για το κράνος. Και με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ ποιον οδηγό υποστηρίζω και ποια ομάδα. Ο οδηγός που υποστηρίζαμε φανατικά με τον αδερφό μου τον Αλέξανδρο ήταν ο Μίκαελ Σουμάχερ. Τον λατρεύαμε τον Σουμάχερ πραγματικά και κατ' επέκταση μαζί με την αγάπη μας για τον Σουμάχερ αγαπήσαμε και τη Ferrari. Αλλά δεν είμαστε κολλημένοι τύπου δεν βλέπουμε τίποτα πέρα από τη Ferrari, γιατί αυτό είναι λάθος και σας το έχω πει ότι και στο ποδόσφαιρο κάνω το ίδιο. Δεν είμαι φανατικός, προσπαθώ να βλέπω με ανοιχτό μυαλό όλες τις πλευρές. Και αυτή τη στιγμή η Ferrari έχει το καλύτερο μονοθέσιο μετά από 10 χρόνια. Έχει πραγματικά ένα πολύ ανταγωνιστικό μονοθέσιο, το οποίο ο Φέτελ δυστυχώς δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Για μένα, ο πιο ταλαντούχος και ο πιο ικανός οδηγός αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί για να πεις κάποιος ότι είναι ο καλύτερος οδηγός, θα έπρεπε να τους δούμε όλους τους οδηγούς να οδηγούν με το ίδιο μονοθέσιο. Ακριβώς με το ίδιο μονοθέσιο. Μόνο τότε θα μπορούσαμε να κρίνουμε ποιος είναι ο καλύτερος, γιατί υπάρχει χαώδης διαφορά μεταξύ Ferrari, Mercedes, Red Bull και των υπόλοιπων ομάδων.
οι τρεις μεγάλοι, Ferrari, Mercedes και Red Bull, δεν μπορούν να τους πλησιάσουν οι άλλες μικρές ομάδες. Οπότε, δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο ταλαντούχος οδηγός στο grid γενικότερα, γιατί σας είπα ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να κρίνουμε, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Hamilton είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Έχει οδηγήσει πολύ καλύτερα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και γενικότερα είναι τρομερός στη βροχή. Αν θυμάστε κάποιοι πριν από μερικούς μήνες που ήταν το Grand Prix του Hockenheim, ο Vettel βγήκε έξω μόνος του στη βροχή. Ενώ ο Hamilton κατάφερε από τη 14η θέση να κερδίσει το Grand Prix. Του έκατσε λίγο και η βροχή έτσι όπως έγινε, αλλά δεν έχει σημασία, ήξερε να διαχειριστεί τον αγώνα. Για μένα ο Hamilton είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος οδηγός. Μπορεί κάποιες φορές να κλαψουρίζει και να κάνει και να ράνει και να είναι λίγο έτσι πιο να παραπονιέται, αλλά και ο Vettel δεν μπορεί να δείξει σοβαρότητα. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να καταφέρει να πάρει αυτό το πρωτάθλημα με τη Ferrari, γιατί παρόλο που έχει, σας είπα, το καλύτερο μονοθέσιο η Ferrari μετά από 10 χρόνια, πάλι κάποια λάθη έχουν γίνει. Και πάλι στη Μόντσα βιάστηκε να προσπεράσει ξανά τον Hamilton, έγινε εκεί πέρα το αγωνιστικό συμβάν, πήγε τελευταίος και κατάφερε να φτάσει μέχρι τέταρτος που πήρε και την ποινή ο Verstappen, αλλιώς θα βγαίνε πέμπτος. Λοιπόν, αυτά που σκολάνε με το κράνος. Το κράνος, επειδή υποστηρίζαμε τον Μίκαελ Σουμάχερ, θα είναι κόκκινο. Οπότε, είναι το συγκεκριμένο, εδώ, νομίζω αυτό είναι το πιο ωραίο, να το κάνουμε κόκκινο ουσιαστικά, εδώ πέρα τέλεια. Μου αρέσει έτσι όπως. Θα μπορούσα βέβαια να το κάνω και μαύρο. Και μαύρο μου αρέσει με κάποια κόκκινα διακριτικά ίσως. Αλλά τα συγκεκριμένα διακριτικά δεν μου αρέσουν. Θα μπορούσα να το αφήσω σκέτο κόκκινο. Έτσι. Θα μπορούσα να το πάω και σε μαύρο όμως. Total black. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Τώρα μου άρεσε έτσι όπως το είδα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο να δούμε εδώ πέρα. Όχι. Ναι, έτσι κόκκινο. Αυτό είναι κόκκινο. Και εδώ πέρα αυτή η γραμμή που είναι μπλε θα μπορούσε να είναι μαύρη. Ωραία. Ωραία, οι γραμμές από κάτω όμως γιατί δεν αλλάζουν. Αυτές θέλω να αλλάξω λίγο. Α, αλλάζει όλο μαζί. Μαζί με τις κάτω γραμμές αλλάζουν και οι πάνω γραμμές. Αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Ίσως έτσι. Δεν μου αρέσουν αυτές οι κάτω γραμμές. Μάλλον θα αλλάξουμε helmet, θα αλλάξουμε κράνος. Θα πάμε σε αυτό, το οποίο δεν έχει σχέδιο. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Θα μπορούσε να είναι και μαύρο, θα μπορούσε να είναι και μαύρο. Είναι πολύ ωραίο το μαύρο, είναι η αλήθεια. Εδώ πέρα, και να έχει ένα κόκκινο διακριτικό εκεί πάνω ίσως. Λοιπόν, μάλλον κόκκινο θα το κάνουμε τελικά. Εδώ. Εδώ νομίζω ότι αυτό το κόκκινο είναι το ιδανικό χρώμα, για μένα τουλάχιστον, μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ στο πάμε total black να είναι ο καθρέφτης από μπροστά, τέλεια. Και νομίζω ότι μου αρέσει έτσι, είναι ό,τι πρέπει, μοιάζει, είναι κράνος Σουμάχερ αυτό. Λοιπόν, πάμε στο nationality που έχουμε την Ελλάδα φυσικά. Greek. Και πάμε στο driver numbers, το οποίο δεν έχει τους αγαπημένους μου αριθμούς, γιατί είναι καπαρωμένοι από άλλους οδηγούς, από τους επαγγελματίες οδηγούς, οπότε ο αριθμός που μου αρέσει είναι το 13, είναι ένας αριθμός που τον συναντάω πολλές φορές μπροστά μου. Οπότε, αυτό είναι το avatar που θα έχουμε και αυτό είναι το κράνος που θα έχουμε, το κόκκινο κράνος μας. Και πάμε στο όνομα, το οποίο θα είναι το όνομά μας Άρης και το επίθετο θα είναι Ίγνα. Και έχουμε μετά το abbreviated name, δηλαδή την συντομογραφία πώς θα μας γράφει στη λίστα στο in-game με τους χρόνους. Θεωρητικά θα το βάλουμε Άρη, δεν χρειάζεται να το βάλω Ίγνα, δηλαδή IGN. Νομίζω ότι Άρη είναι καλύτερο. Ωραία. Έτσι, τέλεια. Τώρα πάμε στο audio name. Μέχρι πέρσι, στη Φόρμουλα 1 2017, δηλαδή μέχρι και πέρσι, είχε συγκεκριμένα ονόματα. Και όταν αναφερόταν ο εκφωνητής στον δικό μας οδηγό, στο career, δεν τον ανέφερε με το όνομά του, γιατί δεν μπορούσε να το πει κάπως. Έλεγε το μονοθέσιο. Π.χ. αν κάποιος οδηγούσε Mercedes, έλεγε a Mercedes car. Και τα λοιπά. A Ferrari car και τα λοιπά. Τώρα βλέπω φέτος ότι έχουν βάλει audio name και έχει μέσα μία λίστα με ονόματα. Και αυτό που είδα είναι ότι υπάρχει ένα όνομα που μοιάζει πάρα πολύ με εμάς, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Μοιάζει πάρα πολύ με το όνομά μου και αυτό είναι το Harris. Έτσι όπως το λέει στα αγγλικά δεν ακούγεται πολύ το H. Για να δω. Το διαλέξαμε, συγγνώμη. Preview. Harris. Harris. Harris.
Ναι, εντάξει, ακούγεται ότι είναι Χάρης, οπότε δεν θα το διαλέξω έτσι. Μοιάζει με το Άρης, αλλά δεν θα το διαλέξω. Θα πάω σε κάτι άλλο, το οποίο όταν το είχα δει, είχα ξετρελαθεί. Το έχω ξαναπεί ότι από τα κόμιξ μου αρέσει πάρα πολύ τα κόμιξ του Spider-Man και του Batman, αλλά υπάρχει ένας κακός ο οποίος μου αρέσει ίσως περισσότερο από τους ήρωες, και αυτός είναι ο Joker. Και όταν έψαχνα τα ονόματα, παιδιά, και είδα το όνομα Joker, τρελάθηκα. Να ξέρετε ότι αυτό θα είναι το όνομά μας, για να το ξανακούσω λίγο. Joker. Joker. Εδώ είμαστε. Έτσι θα μας λένε μέσα στο παιχνίδι, θα είμαστε ο Joker. Οπότε πάμε να καταχωρήσουμε τις πληροφορίες μας. Εδώ ολοκληρώσαμε τον χαρακτήρα μας, αυτός ήταν ο χαρακτήρας μας, έτσι έχει διαμορφωθεί. Και πάμε λίγο να σας δείξω γρήγορα τα modes που υπάρχουν στο παιχνίδι και να δούμε να προχωρήσουμε στο career. Λοιπόν, πρώτο είναι το career, το οποίο αυτό θα είναι που θα μας απασχολήσει στη συγκεκριμένη σειρά. Μετά έχουμε το απλό Grand Prix, το οποίο είναι απλά να παίξετε έναν αγώνα, μπορείτε να το διαμορφώσετε εσείς στην αρχή, δηλαδή. Επίσης, εκτός από τα modern cars, από τα αυτοκίνητα, από τα μονοθέσια δηλαδή του 2018, υπάρχουν και παλιά μονοθέσια. Υπάρχουν μονοθέσια που έχουν κερδίσει πρωταθλήματα. Κοιτάξτε, Lotus παλιά, Ferrari. Εγώ να σας δείξω εδώ Ferrari Schumacher. Και εδώ Ferrari Schumacher. Εδώ Renault του Fernando Alonso, όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα. Εδώ πάλι Ferrari. Δεν θυμάμαι αν είναι η Ferrari που έχει κερδίσει ο Raikkonen, παιδιά, το πρωτάθλημα αυτό. Θα σας γελάσω. Εδώ πέρα η McLaren. Βλέπετε όλα αυτά. Η Brown GP που με τον διπλό διαχείτη που είχαν βάλει τότε που είχαν κερδίσει το πρωτάθλημα. Ο Jenson Button, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ πέρα το μονοθέσιο της Red Bull. Το οποίο το είχε ο Vettel. Η RB6. Λοιπόν, τρομερά μονοθέσια. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τρέξουμε και με αυτά. Αλλά εμείς θα πάμε στα modern cars. Ας διαλέξουμε τη Mercedes. Σας είπα ότι δεν έχουμε θέματα. Και κοιτάξτε πόσο ωραίοι είναι οι χαρακτήρες. Μοιάζουν πάρα πολύ. Hamilton και Bottas. Το ίδιο και ο Vettel και ο Raikkonen, εντάξει, ο Kimi θεότητα. Λοιπόν, βλέπετε ότι μπορείτε να διαλέξετε τον χρόνο σας, να διαλέξετε την πίστα, συγγνώμη, στο Grand Prix και να διαλέξετε όλα εδώ πέρα τα stats. Όλα να τα επηρεάσετε, gameplay, settings, assists, weather, time κτλ. Μπορείτε να τα διαλέξετε αυτά όλα από το Grand Prix, εμείς δεν θα ασχοληθούμε τώρα με το Grand Prix. Μπορείτε απλά, αν θέλετε να παίξετε έναν αγώνα, να πάτε εκεί. Το multiplayer είναι το online, το οποίο δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά είναι λίγο μπέρδεμα. Θα παίξουμε σίγουρα online στη συνέχεια. Θα παίξουμε σίγουρα online στη Formula 1. Μετά έχουμε το time trial, το οποίο είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό mode, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε τον ταχύτερο χρόνο σε όλες τις πίστες. Διαλέγουμε εμείς ποια πίστα θέλουμε και υπάρχουν online leaderboards. Όπως βλέπετε από κάτω το γράφει, set blistering lap times, και να αποδείξουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε στους γρηγορότερους όλου του κόσμου. Δηλαδή μοιάζει λίγο με leaderboard το 100 αυτό. Βασικά υπάρχει leaderboard, θα το δείξουμε σε άλλη φάση. Το event δεν το έχω δοκιμάσει καθόλου, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Championship μπορούμε εμείς να το διαμορφώσουμε όπως θέλουμε. Και μετά ξανά πάμε στο career. Οπότε αυτά είναι τα modes για την F1. Και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το career. Και πάμε τώρα στο σημείο που λέει ότι πρέπει να διαλέξουμε μία ομάδα για την οποία θα θέλουμε να τρέξουμε. Ότι κάθε ομάδα έχει διαφορετικές προσδοκίες και διαφορετικές συνθήκες για τον οδηγό και τι να περιμένει από μας. Οπότε πρέπει να προσέξουμε με πολύ μεγάλη προσοχή την ομάδα μας. Όπως βλέπετε, μπορούμε να διαλέξουμε όλες τις ομάδες: Ferrari, Mercedes, Red Bull, Renault, Toro Rosso, Force India, McLaren, Haas, Sauber και Williams. Οπότε βλέπετε ότι κάτω αριστερά γράφει τα expectations, δηλαδή το τις προσδοκίες της ομάδας από εμάς. Λέει ότι μιλάμε για τη Ferrari, η οποία έχει κερδίσει, να κερδίσει αγώνες και πρωταθλήματα, και περιμένουν από τους οδηγούς τους πάρα πολλά. Το ίδιο και η Mercedes, ότι είναι από τους καλύτερες τα τελευταία χρόνια, ότι πρέπει να κερδίσουμε και εδώ πέρα αγώνες και πρωταθλήματα. Και στην Red Bull, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα, ότι θέλουν νίκες και podiums, να τερματίζουμε δηλαδή μέσα στο top 3. Αυτές τις τρεις ομάδες για τον πρώτο χρόνο του career να τις βγάλετε από το μυαλό σας. Τις συγκεκριμένες ομάδες δεν θα τις διαλέξουμε, θα χαθεί το νόημα της σειράς, γιατί στο career το θέμα είναι να κάνουμε κάτι σαν road to glory, να ξεκινήσουμε από χαμηλά και να φτάσουμε έπειτα πολύ ψηλά, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι στο career, το οποίο είναι το R&D, δηλαδή το Research and Development, δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη, στην οποία χτίζουμε εμείς το μονοθεσιό μας από την ομάδα μας και μπορούμε να δυναμώσουμε το μονοθεσιό μας και να συνεχίσουμε και δεύτερη χρονιά στην ίδια ομάδα. Οπότε αν διαλέξουμε μία ομάδα από αυτές
οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές, δεν θα είναι πολύ ανταγωνιστικές στην αρχή, βλέπετε τη δυναμικότητά τους δίπλα. Πρώτη είναι η Ferrari μαζί με την Mercedes, είναι σχεδόν στην ίδια δυναμικότητα και μετά τρίτη είναι η Red Bull, όπως βλέπετε. Τις έχει βασικά με τη σειρά δυναμικότητα στις ομάδες, οπότε μπορούμε να αναπτύξουμε το μονοθέσιό μας στο career και να είναι την δεύτερη χρονιά πολύ δυνατό και να κοντράρουμε στα ίσια Red Bull, Mercedes και Ferrari, ανάλογα και τι ανάπτυξη θα έχουν αυτοί. Θα τα αναλύσουμε όλα στο επόμενο επεισόδιο. Εγώ θα κλείσω εδώ το επεισόδιο και εδώ είναι που σας θέλω για το poll. Εδώ θα κλείσουμε και θα κάνω κάτω στην περιγραφή poll για το ποια ομάδα να διαλέξουμε εκτός από αυτές τις τρεις. Ίσως να βγάλουμε και την Renault. Νομίζω θα βγάλω και την Renault, οπότε αφαιρούμε αμέσως τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Θα αφαιρέσουμε τις τέσσερις μεγάλες ομάδες και έχουμε Haas, McLaren, Force India, Toro Rosso, Williams Racing και Sauber Alfa Romeo. Έχουμε δηλαδή 2, 4, 6 ομάδες να διαλέξουμε συνολικά από τις 10. Κάτω στην περιγραφή θα έχω βάλει Stropol να διαλέξετε ποια ομάδα θέλετε να πάρουμε στο career και να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της F1 2018. Εδώ θα κλείσουμε. Ψηφίστε κάτω στο Stropol ποια ομάδα προτιμάτε και γιατί, με ποια ομάδα θα θέλατε να πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας και να έχουμε ποιον οδηγό να έχουμε, teammate. Οπότε, Renault, Red Bull, Mercedes και Ferrari είναι εκτός. Έχουμε Haas, McLaren, Force India, Toro Rosso, Williams Racing και Sauber Alfa Romeo. Εδώ κλείνει το βίντεο, διαλέξτε κάτω στο Stropol η ομάδα που εννοείται θα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στις ψήφους, θα είναι και η ομάδα την οποία θα πάρουμε στη σεζόν αυτή που θα ξεκινήσουμε και ελπίζω να είναι και η ομάδα που θα αγαπήσω και εγώ και όλοι εσείς που ασχολείστε με το μηχανοκίνητο αθλητισμό για να την παρακολουθούμε και στα κανονικά και στους κανονικούς αγώνες της κανονικής Φόρμουλα 1. Εδώ κλείνουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους το παρακολουθήσατε μέχρι τώρα το βίντεο. Δεν είχαμε gameplay, σας το είχα πει από την αρχή. Διαλέξτε την ομάδα που θέλετε και από το επόμενο βίντεο ξεκινάμε κανονικά με την ομάδα που θέλετε να διαλέξουμε στο career. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε και αν σας έχει χαϊπάρει αυτή η σειρά με τη Φόρμουλα 1. Μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε subscribe αν δεν είστε εγγεγραμμένοι για να μην χάνετε κανένα από τα μελλοντικά βίντεο. Και εμείς μέχρι να τα πούμε την επόμενη φορά σε βιντεάκι της F1 που θα έχουμε τον νικητή από τις 6 ομάδες που θα έχετε να διαλέξετε. Να περνάτε πάντοτε όμορφα.